Παρουσία του Μητροπολίτη Ιωαννίνων κυρίου κυρίου Μαξίμου, του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καχρημάνη, του Δημάρχου Μετσόφου Κώστα Τζαφέα, του Αντιδημάρχου Ιωαννίνων Βασίλη Βλέτσα, τη Αντιπεριφερειάρχη Αγνή Νάκου και του Πρόεδρου τη Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία Γιάννη Γουδέβενου. Και βέβαια πλήθου Μετσοβιτών, οι οποίοι διαμένουν στα Ιωάννενα, πραγματοποιήθηκε το πρωί η εκδήλωση για την κοπή τη πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συλλόγου των Εν Ιωαννίνη Μετσοβιτών. Μια εκδήλωση που έχει καθιερωθεί όλα αυτά τα χρόνια και αποτελεί μια ευκαιρία για τους Μετσοβίτες που διαμένουν στα Γιάννενα να ανταμώσουν και να ανταλλάξουν ευχές. Την πίτα ευλόγησε ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων, ο οποίος αναφέρθηκε με ιδιαίτερη θέρμη στους Μετσοβίτες και στο σημαντικό έργο που έχουν επιτελέσει διαχρονικά. Έργο στο οποίο αναφέρθηκαν από την πλευρά τους και ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης αλλά και ο Δήμαρχος Μετσόβου Κώστας Τζαφέας. Εκφράσω για μια φορά ακόμα το θαυμασμό μου για τον Μέτσοβο και τους Μετσοβίτες και την εργασία που γίνεται εκεί και σε ό,τι αφορά την παράδοση και σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα, την μεταποίηση αλλά και σε ό,τι αφορά τον τουρισμό. Και βεβαίως επιτρέψατε μου να εκφράσω και τη χαρά μου διότι μέσα σε όλα αυτά οι Μετσοβίτες κρατούν και την παράδοση, την πνευματική, την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση ως σημαία και έτσι ακολουθούν βιωματικά αυτό το οποίο λέμε ελληνοορθόδοξη χριστιανική παράδοση και το αποδεικνύουν αυτό σε κάθε ευκαιρία. Ιδιαίτερα γνωρίζω ότι χαίρομαι όταν έρχομαι στην Αγία Παρασκευή και βλέπω μικρούς και μεγάλους άνδρες και γυναίκες με τις παραδοσιακές φορεσιές και ακόμα και τα μικρά παιδάκια και τα βρέφη να γαλοπούνται σε αυτή την παράδοση από τόσο μικρά. Το Μέτσοβο είναι ένα μοντέλο, είναι ένα πρότυπο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε για να το διατηρήσουμε. Είναι κάτι το οποίο αξίζει να αποτελεί παράδειγμα και για όλους τους υπολείπους, διότι εκεί έγινε πολλή εργασία, μεγάλη δουλειά, αρχής γενομένης από τον αείμνηστο Αβέρο, ανθρώπους που τον πλαισίωναν, αλλά και συνεχίζεται αυτή η εργασία και από τον κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο Δήμαρχο και τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εκεί σήμερα στα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να φροντίσουμε να κρατήσουμε ψηλά τη σημαία αυτής της παράδοσης και βεβαίως να κρατήσουμε ψηλά αυτό το μοντέλο το οποίο δείχνει πώς μπορεί να υπάρχει αειφορία και πώς μπορεί να υπάρχει εργασία και τους ανθρώπους. Πρέπει να προσπαθήσουμε και περισσότερο. Διότι μέσα σε όλα αυτά τα θετικά υπάρχουν και αρνητικά όπως πάντοτε και παντού. Δυστυχώς πληροφορούμε ότι φεύγουν οι άνθρωποι πλέον από το Μέτσοβο. Δυστυχώς πληροφορούμε ότι μειώνεται ο πληθυσμός και αυτό σημαίνει ότι όλοι μας θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και το νου μας σε εγρήγορση για να δούμε τι φταίει για αυτή την αιμορραγία έτσι ώστε να αποφύγουμε και στο Μέτσοβο μια δημογραφική καταστροφή. Προημερών μου είπαν ότι έχουμε τα 200 χρόνια από όταν απελευθερώθηκε η Ελλάδα και είπα μια κουβέντα, εμείς δεν έχουμε ανάγκη από τα εξαπτέρυγα των Αθηνών που τα γνωρίζετε γιατί αυτοί δεν γνωρίζουν ούτε την ιστορία μας, ειδικά στην Ήπειρο, ούτε τους αγώνες για να βγει το 21. Κύριοι, κάθες μέρες προβληματίζουμε για διάφορα θέματα. Ένα από αυτά είναι παράδειγμα, είμαι Μετσοβίτης. Πόσοι από εμάς ξέρουν πόσοι φιλικοί ήταν από το Μέτσοβο. Το Δημήτριο Ύπατρο, πόσοι το ξέρουν. Θέλω να σας πω ότι θα γίνει ένας αγώνας να καταγράψουμε τα πάντα αυτά που έχουν σχέση είτε με τη φιλική εταιρεία, είτε με τους δασκάλους του γένους, τη σχολή των Ιωαννίνων αλλά και του Μετσόβου. Μην ξεχνάμε ότι ο Νεόφυτος Δούκας, ο δάσκαλος του γένους, τέλειωσε τη Μετσοβίτικη σχολή, ήταν και διάκος στην Αγία Παρασκευή και στη συνέχεια τον πήραν οι Μετσοβίτες το 1801 στη Βιέννη. Άρα θα καταγράψουμε μετά της Βιέννης, θα καταγράψουμε μετά της Βούδας και Πέστης, είναι άσχημο σεβασμιότατε το ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Βούδα και στη Πέστη να μας τον έχουν ρώσει. Και τι, από το σαράκι μας. Αυτή είναι η αλήθεια, από το σαράκι το ελληνικό. Ξέρετε ποιο είναι το σαράκι μας.
Επίσης, αυτές τις μέρες διάβαζα για έναν, το έχει κάνει ο Γούλης ο Πλατάρης, βιβλίο, αλλά το διάβασα και κάπου αλλού για τον Κυριάκο Στουρνάρα. Η Στουρνάρη, ο αδερφός του Νικολάου Στουρνάρη που έφτιαξε το Πολυτεχνείο. Αυτός ήταν στη Μεγίστη Λαύρα και έφυγε και έγινε μοναχός κάτω στη Λακωνία, ώστε να βοηθάει τον αγώνα όταν ξεκίνησε. Ανυψώστον το Σιτσέο. Και όταν ο Ιμπραήμ πήρε τους εκμαλώτους όλους, μετά το Μανιάκι, ο Νικόλαος, το Σίτσας, πλήρωσε όλα τα λεφτά για να τους απελευθερώσει, ο μικρότερος αδερφός του Μιχαήλ. Ο τάφος του είναι στο Λιγόρνο, είχαμε πάει μαζί με τον κύριο Μαυριγιώλο και τον κύριο Δήμαρχο και άλλους από εσάς εδώ. Και γράφει στον τάφο του ότι όλη την περιουσία την έδωσε να απελευθερώσει τον κόσμο από το Μανιάκι. Αν όλα αυτά δεν καταγραφούν, όχι, εγώ σας ανέφερα επειδή είστε ματσοπίτες για τα δικά μας. Όλα αυτά που έγιναν, όλοι αυτοί οι εξαθηνών φωστήρες που τους όρισαν ότι θα κάνουν τις εκδηλώσεις για το 1821 θα είναι επιδερμικοί όπως ήταν και στο μέλλον. Έχουμε αξίες, είμαστε Έλληνες, είμαστε Ορθόδοξοι και μέσα από αυτό πρέπει να καταγράψουμε αυτά που θα μας κρατήσουν άλλοι. Και επειδή είπε ο Συμβασμιότατος ότι φεύγουν, κύριοι, το Μέτσο έχει πολλές ευκαιρίες και η επαρχία Μετσόφου. Μέσα από τα προϊόντα ποιότητας, μέσα από τις αρχές και από τις αξίες μπορεί να βγει ξανά να ανθίσει ο τόπος. Όλα αυτά πρέπει να συνεργαστούν και ο καθένας που κάτι σκέφτεται να έρθει να μιλήσει. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Εγώ ως Δήμαρχος και εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου να ευχαριστήσω και να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο των Ελληνιών Μετοπιτών για τις δραστηριότητες που αναπτύσσει. Είμαστε σε συνεργασία, τους παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Σεβασμιότατο για τα καλά λόγια που λέει για το Μέτσοβο, για την αγάπη και τον σεβασμό και για τις επισκέψεις που κάνει. Είναι πολύ χρήσιμες για μας, πάρα πολύ χρήσιμες και το βλέπω εγώ στην κοινωνία του Μετσόβου. Τον κύριο Περιφερειάρχη και την Περιφέρεια για την συνεργασία και τη στήριξη που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και να πω κάτι για τους Μετσοβίτες, ότι εμάς λένε πολύ ότι είμαστε εκεί που είμαστε επειδή είμαστε μια γροθιά. Να μην τους διαψεύσουμε λοιπόν, να είμαστε μια γροθιά. Ενωμένοι και με καλές συνεργασίες για να πάμε ακόμα καλύτερα. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ένας μεγάλος αριθμός μετσοβιτών ζει μόνοι μας στα Ιωάννινα, γιατί οι μετσοβίτες έχουν ένα δημιουργικό μικρόβιο, έχουν μια όρεξη για να είναι καλοί άνθρωποι και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα για μια πόλη έτσι ώστε να επιμερεί. Σας ευχαριστούμε για την προσφορά σας και σας ευχόμαστε μια καλή και όμορφη χρονιά. Την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος του Συλλόγου, Σουλτάνα Πέτρου, η οποία αναφέρθηκε στις δραστηριότητες του Συλλόγου κατά την προηγούμενη χρονιά. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Ελληνωνίμης Μετσοβιτών. Το 2020, ακόμη και ως δίσεκτο έτος, είναι στρογγυλό, ισορροπημένο, επιβλητικό και αισθητικά όμορφο. Αυτή λοιπόν η αρμονία, η ισορροπία, η ομορφιά, ας περάσει την καθημερινότητα του καθενός μας για να έχουμε μια πιο όμορφη και χαρούμενη χρονιά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και στηρίζετε τις δραστηριότητες του Συλλόγου μας, γιατί οι εκδηλώσεις είναι αφορμή για αντάμωμα. Και με το αντάμωμα διατηρούμε τις κοινές ρίζες, τις παραδόσεις, και όλα αυτά τα στοιχεία που ένα ξεχωριστό χρώμα στο Μέτσοβο, τόπο των ευεργετών, των πολιτικών, των επιστημόνων, αλλά και των μαστόρων της πέτρας, του ξύλου, του τυριού, του κρασιού. Φέτος ελπίζουμε να συνεχίσουμε δυναμικά, και λέω δυναμικά γιατί στο χορευτικό μας, εκτός από τα παιδικά τμήματα και το τμήμα γυναικών που έχουν αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές στις εμφανίσεις που έχουμε κάνει, έχουμε και το τμήμα νεολαίας με το οποίο μπορούμε να συμμετέχουμε σε περισσότερες εκδηλώσεις. Και εδώ σας ζητώ τη συμμετοχή σας στα κορευτικά μας τμήματα, τα οποία θα πρέπει να τα στηρίξετε για να είναι πολυπληθή και ενδιαφέροντα. Επίσης, θέλουμε τη συμμετοχή σας στον ετήσιο χορό, ο οποίος θα γίνει στις 8 Φεβρουαρίου στο Σεζάρια, με την ορχήστρα του Αποστόλου Μετσοβίτη. Τα παιδιά του Συλλόγου των Εν Ιωαννίνης Μετσοβιτών έψελαν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και στα ελληνικά και στα βλάχικά.